Νέες φωτιές στον ΣΥΡΙΖΑ άναψε η αναδημοσίευση από την εφημερίδα των συντακτών παλαιότερων άρθρων του Στέφανου Κασελάκη στον Εθνικό Κήρυκα το 2012, στα οποία υπέγραφε, όπως αναφέρει η εφημερίδα, ως Αριστοτέλης οικονόμου και εμφανίζεται υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ενώ δηλώνει ότι θεωρεί λίγες τις απολύσεις 15.000 δημοσίων υπαλλήλων, όπως είχαν πιεστεί να πράξουν οι κυβερνήσεις της εποχής των μνημονίων. Τα 15.000 άτομα που αποφάσισαν να απολύσουν από το δημόσιο μέσα στο 2012 μου φαίνονται πάρα πολύ λίγα. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να είχαν ήδη απολύσει πολύ περισσότερα άτομα και να επένδυαν τα χρήματα στη μείωση της φορολογίας. Άμεση ήταν η αντίδραση, αλλά και το καρφί από τον Δημήτρη Παπαδημούλη, που δημοσίευσε μια φωτογραφία του ίδιου και της συζύγου του από νεαρή ηλικία σχολιάζοντας. Ήμουν τότε 24 χρονών. Αν και έχουν περάσει δεκαετίες από τότε, θυμάμαι και σήμερα πολύ καλά και τι έκανα και τι έγραφα και γιατί αγωνιζόμουν. 44 χρόνια μετά αισθάνομαι υπερήφανος για το τότε και σίγουρος ότι θα συνεχίσω σταθερά με την αριστερά, με τις ίδιες αξίες και μακριά από αξιώματα, μέχρι το τέλος της ζωής μου. Είναι απόψεις οι οποίες ενός ανθρώπου, ενός απλού πολίτη εκείνη την εποχή και σίγουρα έχουν παρέλθει και αρκετά χρόνια. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, απάντησε ότι ο 24χρονος εαυτός του πιθανώς δεν θα ψήφιζε τον 35χρονο Στέφανο Κασελάκη. Καταρχάς δεν θυμάμαι αυτά τα άρθρα. Δεν θυμάμαι ποιος ήμουν 24 χρονών. Ήμουν ένα παιδί το οποίο δούλευε σε ένα πολύ δύσκολο τομέα, δούλευα πάρα πολύ σκληρά. Ο 24χρονος Στέφανος ίσως να μην ψήφιζε για τον 35χρονο Στέφανο. Ο Στέφανος Κασελάκης περνά στην αντεπίθεση και από την Αμερική, όπου συνεχίζει να βρίσκεται, ρίχνει βέλη στην εσωκομματική του αντιπολίτευση. Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με τις αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε. Όσοι διαφωνούν επιφανειακά με το προφίλ μου στην ουσία. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Στέφανου Κασελάκη και Νίκου Αμπουλάκη με αιχμή του δόρατος, αυτή τη φορά το κοινωνικό κράτος. Στην Ελλάδα έχει έρθει επιτέλους η μέρα που πρέπει να κάνουμε 1981 και πάλι. Πρέπει να χτίσουμε και πάλι κοινωνικό κράτος από την αρχή. Πανηγύριζαν από την Αμερική για την νίκη του ΠΑΣΟΚ στις αυτοδιοικητικές εκλογές, μπορεί να πανηγυρίζουν και για τις εκδηλώσεις που κάνουμε για το κοινωνικό κράτος. Ο επόμενος σταθμός της ανοιχτής πλέον σύγκρουσης των ΣΥΡΙΖΑ είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής 11 με 12 Νοεμβρίου.